Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πολλά θα πούμε απόψε. Πόνο μπορεί να καταθέσουμε. Ελπίδα μπορεί να διατυπώσουμε. Ερωτήματα προφανώς δεν είναι εύκολο να απαντηθούν. Και όλα αυτά συνθέτουν ένα κοινωνικό περιβάλλον που λίγο πολύ, εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά χρόνια, είμαστε αναγκασμένοι να ρωτάμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Να επιχειρούμε να πάρουμε απαντήσεις, διότι μερικές φορές κουράζει. Και το λέω εξομολογητικά, αν διατυπώνεις το ίδιο ερώτημα. Και να νιώθεις αρκετές φορές ότι ο καλεσμένος σου ή η καλεσμένη σου δεν γνωρίζει το αυτονόητο που θα έπρεπε να γνωρίζει λόγω του θεσμικού του ρόλου. Δεν ισχύει για το σημερινό καλεσμένο. Πρέπει να πω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει νυφάλιο πολιτικό λόγο και είναι και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος με πολύ χαμηλούς τόνους στο κοινωνικό γύρνιστο. Είναι ο πρώην πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων και συντονιστής σήμερα στην οργάνωση Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Προοδευτική Συμμαχία. Είναι ο κ. Χρήστος Μωραΐτης. Μας έχει θυμίσει αρκετές φορές εδώ στο στούντιο με την παρουσία του. Τον ευχαριστώ. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ. Καλή χρονιά, κύριε Πρόεδρε. Χρόνια πολλά. Είδα ότι κόψατε και την πίτα σας. Ναι, χτες. Δεν μας φέρατε ένα κομμάτι όμως. Να δούμε τι επιλογή κάνατε. Σκέφτηκα να σας στείλω με delivery, αλλά όχι, είπατε ότι θέλετε να βοηθήσετε την προσπάθεια που κάνουμε να διατηρήσουμε τη σιλουέτα. Από το ξύνο κυρίως. Ναι, εννοείται. Πάντως ήταν πολύ νόστιμη η πίτα. Ήταν νόστιμη. Σας διαβεβαιώ γι' αυτό. Είδα τον κύριο Αυλονίτη πάντως και άλλους συντρόφους και συναγωνιστές σας. Να την απολαμβάνουν. Στις φωτογραφίες στα διαδίκτυα. Είναι... το χαρήκαμε. Αυτή τώρα τι χρειαζόμαστε, είπε. Ο Ρουφιάνος είναι εδώ. Και χωρίς να το θέλεις. Ο Predator είναι επίσης εδώ. Δεν ξέρεις ποιος σε παίρνει, ποιος σε καταγράφει. Ναι, ναι. Αλλά όλη αυτή η ιστορία, για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από αυτή την υπόθεση των παρακολουθήσεων, είναι ο θαυμαστός καινούριος κόσμος για τον οποίο είχε γράψει ο Huxley. Ακριβώς. Ωραία. Αλλά είναι ταυτόχρονα και πολύ άρρωστο. Και περίμενα, δεν σας κρύβω, ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν και απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με αγωνιώδη τρόπο να μιλάνε κατά καιρούς για τη δημοκρατία, ότι θα είναι περισσότεροι σήμερα στο κοινωνικό προσκήνιο να μιλάνε για την ποιότητα της δημοκρατίας. Διότι αυτό το οποίο συζητάμε για τις παρακολουθήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ καλά κάνει και κάνει το δικό του αντιπολιτευτικό παιχνίδι, είναι όμως για κάποιον ο οποίος νιώθει δημοκράτης, η ουσία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και φοβάμαι ότι δεν το αντιλαμβάνεται, τουλάχιστον στην πλήρη του διάσταση, η ελληνική κοινωνία όπως θα έπρεπε. Τώρα, αν πω ότι είσαστε στο μυαλό μου, γιατί καθώς ερχόμουν από το σπίτι προς τα δω, ναι, μικρή διαδρομή, σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή σκεφτόμουν ότι στις δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς, βεβαίως πρώτο πρόβλημα σε προτεραιότητα είναι για τον κάθε ένα και για την κάθε οικογένεια το οικονομικό, και αυτό είναι λογικό ως ένα βαθμό, ο αγώνας της επιβίωσης που σε απασχολεί κάθε μέρα, και πολύ χαμηλά κατά την εκτίμηση τη δική μου, έτσι, το θέμα της δημοκρατίας των θεσμών μέσα από αυτό το θέμα των παρακολουθήσεων. Αλλά συγχρόνως αναρωτιέμαι, δηλαδή αυτή η μεγάλη μάζα του πληθυσμού, ο μεγάλος όγκος των Ελλήνων, που βιώνει τα προβλήματα ακρίβειας, φτώχειας, ανατιμήσεων κτλ. Και την καθημερινή δυσκολία στο σούπερ μάρκετ, πόσα ακριβώς ξέρει για το θέμα των υποκλοπών? Γιατί αν κανείς υπολογίσει τι μεταδίδεται ως πληροφορία από τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης προς τον κόσμο για το θέμα αυτό, πρέπει να διαπιστώσει ότι είναι πολύ λίγα. Ναι, πολλά όμως μεταδίδονται. Αλλά συγχρόνως πολύ λίγα σε σχέση με τον πραγματικό όγκο της πληροφορίας που πρέπει να μεταδοθεί. Διότι, ξέρετε, εγώ είμαι απολύτως βέβαιος. Αν ρωτήσεις 10 ανθρώπους στον δρόμο, θα σου πούνε ότι εγώ ξέρω για τις σακούλες που είπε η γραμματέας του Καλουγρίτσα προς το, ότι φεύγανε λεφτά προς το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Παίχτηκε, ξαναπαίχτηκε, ξαναπαίχτηκε. Για το ποια είναι τα 10 ονόματα, παραδείγματος χάρη, που ανέφερε ο Τσίπρας στη Βουλή και ποια είναι ακόμα που βγαίνουν τώρα, ναι, σήμερα ακόμα. Σήμερα όσον αφορά το Predator. Όσον αφορά, ναι, το Predator, όχι την ΑΕΠ. Συμφωνούμε. Αλλά εκεί λοιπόν αυτά ακόμα δεν έχουν ακουστεί. Και λέω,
Εάν δεν έχεις την επαρκή πληροφόρηση, δεν μπορείς πολλές φορές να αντιληφθείς και το μέγεθος ενός προβλήματος. Διότι πρέπει κάποιος από που έχει αναλάβει την ευθύνη να σε πληροφορήσει, να δώσει ίσο βάρος σε δύο ή σε τρία ζητήματα αυτή τη στιγμή που βασανίζουν την ελληνική κοινωνία. Το ένα είναι βεβαίως οι ανατιμήσεις, χροκέρδια κτλ. Το άλλο όμως είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο δημοκρατίας, με συγχωρείτε που το λέω, αλλά για μένα στο μυαλό το δικό μου έτσι είναι, που έχει ξεσπάσει την Ελλάδα, τουλάχιστον στην περίοδο της μεταπολίτευσης που λέμε ότι έχουμε μια δημοκρατία. Με συγχωρείτε πολύ. Και ο Μαυράκης δεν ήταν εξίσου ισχυρό σκάνδαλο? Οι παρακολουθήσεις του Μαυράκη, οι παρακολουθήσεις του Τόμπρα δεν ήταν εξίσου ισχυρές? Δεν ήταν το ίδιο, όχι. Δεν ήταν το ίδιο. Ξέρετε γιατί? Εδώ πια. Τώρα παλιοί είμαστε κυρίω και θυμόμαστε. Ναι, θέλω να σας πω ότι αυτό που γίνεται και τώρα. Και ο Τόμπρας έκανε για παρακολουθήσεις του. Συμφωνούμε, έτσι. Συμφωνούμε. Και ο Μαυράκης έκανε. Απλώς. Και μάλιστα με έναν πολύ απλό τρόπο, έλεγε προχθές ο Γιορδάνης ο Χατζησαπόπουλος. Είχα κάνει λέει, μια συνέντευξη μετά του Μαυράκη και μου δείχνε πώς πήγαινε στα Καφάου και έκανε τις συνδέσεις στα καλώδια. Τώρα έχουν αλλάξει όλα αυτά. Εδώ τώρα καταγράφονται, η δυνατότητα που υπάρχει είναι να καταγράφονται τα πάντα, όλες οι κινήσεις σου, όλες οι συναντήσεις σου, τα οποιαδήποτε στιγμιότυπα της ζωής σου και όχι μόνο αυτά. Σύμφωνο. Που εσύ μπορεί, βγαίνουν μέσα από μια τηλεφωνική επικοινωνία. Σύμφωνο. Δηλαδή θέλω να πω ποιοτικά το τι ακριβώς μαθαίνει αυτός που σε παρακολουθεί για σένα είναι πολύ χειρότερο από αυτό που μάθαινε ο Τόμπρας. Τα πάντα όλα. Ένα σκανάρισμα πλήρες. Ακριβώς. Μα έχετε καμία αμφιβολία ότι αυτό ισχύει, ο μεγάλος αδελφός? Όχι, καθόλου, εδώ. Καθόλου. Τα πάντα. Καθόλου. Γι' αυτό λένε πολλοί διανοητές ότι το διακύδευμα του μέλλοντος δεν είναι το Republic. Είναι Republic or Democracy. Ναι. Και το ζητούμενο πια, η νέα ιδεολογία ίσως, είναι η δημοκρατία. Η πραγματική δημοκρατία. Η δημοκρατία δηλαδή που δεν έχει τον μεγάλο αδελφό να σε παρακολουθεί, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα και μέρα με τη μέρα διευρύνεται. Συγγνώμη, το για να κάνω εγώ μια ερώτηση σε εσάς, αντιστρέφοντας. Πολύ όσοι θέλετε. Ναι. Γιατί αυτό το θεωρούμε νέο? Δηλαδή αυτό δεν είναι το δίδαγμα του διαφωτισμού? Ναι. Από τη Γαλλική Επανάσταση. Βεβαίως. Αυτό δεν Αλλά είναι. Ήρθαν όμως νέες ιδεολογίες. Αυτό που λέτε πολύ σωστά. Εγώ συνομολογώ. Αλλά ήρθαν νέες ιδεολογίες και δώσανε νέα οράματα. Και είχαμε και στη συνέχεια αποκαθυλώσεις αυτών των οραμάτων. Ναι. Στην πρακτική τους εφαρμογή. Επομένως, περιοριζόμαστε στα λίγα. Αλλά είναι ταυτόχρονα πολύ μικρά και πολύ μεγάλα. Δηλαδή το θέμα της δημοκρατίας, αστικής δημοκρατίας. Είναι μεγάλο θέμα. Ναι, και εγώ έλεγα και επί των ειδικών σας ημερών, και το έλεγα με συντρόφους και συναγωνιστές σας και μάλιστα της κορυφαίας γραμμής. Θυμάμαι τον πρώην υπουργό τον Παλάφα που του έλεγα: τι φοβόσαστε να μιλήσετε με τους Χρυσαυγίτες? Μου λέει: όχι με τους Χρυσαυγίτες. Το έλεγα στη Φωτεινή τη Βάκη: όχι, δεν κάθομαι στο ίδιο τραπέζι. Νιώθω και θα ήθελα την άποψή σας. Γιατί ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που μελετά και κυρίως ενορατικά τα βλέπει τα πράγματα. Η δημοκρατία φοβάται το φασίστα? Ή πρέπει τελικά να προστατευτεί από αυτούς που λένε ότι την υπηρετούν, αλλά τελικά την αφιδατώνουν και την αφιδατώνουν? Όχι, δεν είναι στην ίδια κατηγορία, δεν έχουν την ίδια βαρύτητα αυτά τα δύο. Δηλαδή, αν με βάζετε να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα που είχατε θέσει και στο Γιάννη τον Παλάφα και στη Φωτεινή τη Βάκη, θα απαντήσω το ίδιο που σας απάντησε και ο Γιάννης και η Φωτεινή. Δηλαδή, θα πω ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να έχει ισότιμο συνομιλητή της τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι έχουν χαράξει ένα όριο ανάμεσα στον εαυτό τους και τη δημοκρατία. Και το όριο αυτό είναι η γραμμή του αίματος. Δεν είναι η γραμμή κάποιων απόψεων που μπορεί να ακούγονται αντιδημοκρατικές γενικώς και αορίστως. Είναι η γραμμή του αίματος. Είναι η γραμμή του αίματος που έχουν χύσει οι ίδιοι, που έχει χυθεί από συνανθρώπους μας, με ευθύνη των Χρυσαυγητών, με ευθύνη του φασίστα. Και αυτό τον καθιστά άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να συμμετέχει και να είναι για μένα ισότιμος συνομιλητής για να συζητήσουμε για τις ιδέες του. Γιατί έχει προηγηθεί αυτό. Έχει σηκώσει χέρι, έχει πάρει μαχαίρι, έχει πάρει όπλο, έχει σκοτώσει και άλλες ανθρώπους. Όμως, οργανώσεις. Κομματικές. Κοιτάξτε, δηλαδή, δεν έχει τεθεί όμως θέμα για αυτούς. Όχι. Στη σύγχρονη ιστορία. Αυτό. Γιατί δεν υπάρχει τέτοια βία από άλλες οργανώσεις. Στη χώρα μας τουλάχιστον, μιλώντας για αυτές, είχαμε δύο πράγματα. Είχαμε 17 Νοέμβρη, ναι, που δεν μπορούσαμε να τους θεωρήσουμε επίσης ισότιμους συνομιλητές μας, mm-hmm, και είχαμε και τη Χρυσή Αυγή, που δεν μπορούσαμε να τους θεωρήσουμε ισότιμους συνομιλητές στην Ελλάδα. Δηλαδή,
Ανεξάρτητα τώρα πώς αυτοπροσδιορίζεται ο καθένας, αν ο ένας έλεγε εγώ είμαι στα δεξιά, ο άλλος δεν έχουν σημασία αυτά. Η διαφορά ήταν το οχημένο αίμα. Ωραία. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο πιο πρακτικό κομμάτι της κουβέντας. Το άλλο είναι πολύ θεωρητικό και θα ήθελε πολλή συζήτηση και μερικά πράγματα τραβάνε πάρα πολύ. Λέω, εσείς όσο ακόμα σηκώνετε και κρατάτε ψηλά την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ναι. Είδα την Εύφυγη Αξιόγλου σήμερα να λέει αυτό που είπατε κι εσείς, ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Βλέπω ότι κρατάτε πολύ ψηλά και την υπόθεση της οικονομίας στο πρακτικό επίπεδο. Χθες βγήκαμε το Συνεργείο Εξωτερικών Μεταδόσεων εκτός των τυχών της πόλεως, γιατί θα ακολουθήσει ένας κύκλος εκπομπών του ΣΤΑΡΤ με ενδιαφέρον. Αυτό που ονομάζουμε ξεχασμένη Κέρκυρα, γιατί η Κέρκυρα είναι ξεχασμένη. Και μου έλεγαν τα παιδιά του συνεργείου, πρέπει Σπύρο, πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις. Βιοπαλαιστές, καθημερινότητας, με ένα μισθό. Ναι, ναι. Δεν μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ένα νέο παιδί που εργάζεται και παίρνει ένα μισθό 7-8 εκατοστάρικα και έχει ένα ενίκιο, δεν μπορεί να ζήσει. Και είδα ότι το κρατάτε πολύ ψηλά και μάλλον έχετε δίκιο σε αυτό. Διότι υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, γιατί είναι ένα στοιχείο που το έχουμε μετρήσει. Τα νοικοκυριά που ζουν με 800 ευρώ το μήνα έχουν χάσει το 40% της αγοραστικής τους δύναμης. Είναι πραγματικότητα. Αν βάλεις ανατιμήσεις στα καύσιμα, στο πετρέλαιο και βενζίνες δηλαδή μαζί, τις ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ, το λογαριασμό της ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλου παρόχου, φτάνει το 40%. Αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα αν έχεις να πληρώσεις οτιδήποτε άλλο, εγώ δεν λέω να έχεις δάνειο, ούτε για τον νίκη δεν σου φτάνουν αυτά, ή αν θα πληρώσεις τον νίκη, στην Κέρκυρα ξέρετε, χρωστάνε πλέον πάρα πολλοί συμπολίτες μας, 4, 5, 6 νίκια. Διότι έχουν ανέβει πολύ και οι τιμές. Δεν υπάρχουν χρήματα. Σπιτιών. Δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τη βιώνει κανείς καθημερινά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα διαμορφώνεται μια κατάσταση που όλοι αναρωτιόμαστε ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Ας το πάρουμε καλοπροαίρετα. Μπορεί να γίνει κάτι, μπορεί η κυβέρνηση να κάνει κάτι. Είναι πράγματι, ας πούμε, μια εισαγόμενη κρίση εξαιτίας του πολέμου, εξαιτίας των διεθνών τιμών των χρηματιστηρίων, εξαιτίας εισαγόμενη όμως, στην οποία η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να απαντήσει. Πριν μου δώσετε αυτή την απάντηση, ένα συγγενικό μου πρόσωπο, το οποίο πηγαίνει έρχεται στη γειτονική μας Βουλγαρία, τα ίδια προϊόντα των ίδιων εταιριών, των βιομηχανιών τροφίμων της Ελλάδος, τα αγοράζει στην προθήκη του σούπερ μάρκετ της Βουλγαρίας στη μισή τιμή. Το ίδιο προϊόν. Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Το ίδιο ακριβώς προϊόν, έτσι. Είναι και το γεγονός ότι παρότι, για παράδειγμα, η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχει πέσει, οι τιμές που θα ανακοινωθούν από τις εταιρείες παροχής ενέργειας σε εμάς για τον επόμενο μήνα θα είναι πάλι αυξημένες. Ενώ η τιμή του φυσικού αερίου έχει πέσει. Αναρωτιέμαι λοιπόν και αναρωτιόνται όλοι οι άνθρωποι. Υπάρχουν περιθώρια παρέμβασης σε αυτήν την απολύτως εκρηκτική κατάσταση που βιώνουμε? Η απάντηση είναι ναι, υπάρχουν, μέσα σε ένα δημοσιονομικό χώρο βεβαίως που υπάρχει, τον οποίο δεν μπορείς να τον υπερβείς αν δεν θέλεις να βάλεις πάλι τη χώρα σε οικονομικές περιπέτειες όπως την είχαν βάλει οι προηγούμενοι ξανά και πάμε στα σκαλοπάτια της χρεοκοπίας, αλλά εκεί υπάρχουν δυνατότητες παρέμβασης. Μέσα σε αυτό το στενό χώρο των 5,6-5,8 δις που θεωρούμε ότι είναι ο χώρος μέσα στον οποίο μπορούμε να κινηθούμε. Αυτά μπορούμε να δαπανίσουμε. Εάν όμως αυτά τα 5,8 δις δεν τα δαπανίσεις με σκοπό να ενισχυθούν τα νοικοκυριά των 800 ευρώ, τα νοικοκυριά του χιλιάρικου, αλλά τα δαπανίσεις για να ενισχυθούν ξανά 100 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα και για να λαϊκίσω λίγο, παρότι δεν μου αρέσει, για να πάρουν οι πάτσιδες δηλαδή κοψοχρονιάς όλες τις απευθείας αναθέσεις που θέλουν, και όχι μόνο ο συγκεκριμένος πάτσις, όλοι οι πάτσιδες είναι αρκετοί. Και τα δαπανίσεις αυτά τα χρήματα σε αυτές τις περίφημες απευθείας αναθέσεις που έχουν φτάσει στα 7,5 δις. Και λες τότε, εδώ δεν είναι ότι δεν υπάρχουν περιθώρια παρέμβασης. Είναι ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει την πολιτική βούληση και δεν κάνει την πολιτική επιλογή να ενισχύσει τα χαμηλά στρώματα.
Αυτό είναι η διαφορά, όλοι και όλοι. Διαφορετικά, εγώ δεν λέω ότι υπάρχουν ναι, αλλά άπλετα. Μια άλλη πολιτική δεν είναι δημοφιλής. Χάνει στην πραγματικότητα. Και το βλέπετε, δηλαδή δημοσκοπικά. Όποιος παρακολουθεί τις δημοσκοπήσεις, και εγώ δεν το κάνω για κανένα λόγο, λέω το ότι είναι η δουλειά μου. Έτσι, από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα, που έχω μια εικόνα των δημοσκοπικών ευρημάτων, ιδιαίτερα στα ποιοτικά του στοιχεία, η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή. Με μια ανάκαμψη μικρή προς τα τέλη Οκτωβρίου, αλλά ξανά έχει μια πτωτική πορεία με το θέμα των τροφίμων, των τιμών, να είναι το κυρίαρχο, αλλά ταυτόχρονα με δυναμικά εξελισσόμενο και το θέμα των παρακολουθήσεων. Και για μένα είναι κάτι ελπιδοφόρο, δηλαδή δείχνει ότι δεν είναι ντελέντα έστω όλα, έτσι. Ναι, συμφωνούμε. Εσείς θέλω τώρα, να σας πω το εξής, στους πάντα δύο μήνες που ακολουθούν θα έχουμε κρεσέντο αντιπαράθεσης, φαντάζομαι. Δεν είναι λογικό? Απολύτως. Νίνι υπερπάντων αγών. Απολύτως. Θεωρούμε ότι είναι η στιγμή που με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο επικοινωνιακό και με κάθε δύναμη που έχουμε, αλλά και εκμεταλλευόμενοι τις δυνάμεις του κάθε ενός από τα μέλη μας, από τους ανθρώπους, τους φίλους μας, από τους ανθρώπους της κοινωνίας που μας βλέπουν φιλικά, πρέπει να φτάσει ένα μήνυμα. Και το μήνυμα είναι ότι υπάρχει εναλλακτική. Δεν είναι μονόδρομος αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Υπάρχει εναλλακτική, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Για να υπάρχει πολιτική βούληση διαφορετική, πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Πρέπει να υπάρξει πολιτική ανατροπή. Με λίγα λόγια, πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και, εν πάση περιπτώσει, αδερφέ, να δοκιμαστεί ένα άλλο μείγμα πολιτικής που να βάζει άλλες προτεραιότητες. Γιατί αν για μας, ας πούμε, η προτεραιότητα είναι να επιστρέψουμε στο δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ, ώστε να έχεις έναν οργανισμό, μια δομή που να μπορεί να παρέμβει όταν εξελίσσεται μια ενεργειακή κρίση. Όταν για μας μια πρώτη τάξη ως προτεραιότητα είναι οπωσδήποτε να καταργηθεί ο πτωχευτικός νόμος, για να μπορέσουμε να πάμε ξανά σε έναν νόμο καινούριο, στυλ νόμου Κατσέλη Σταθάκη στο παρελθόν, να ρυθμιστούν οι δόσεις των ανθρώπων. Όταν πάμε πια σε μια λύση όπου το ιδιωτικό χρέος του καθενός προς την εφορία πρέπει να πάμε ξανά σε μια λύση 120 δόσεων με διαγραφή μέρους του χρέους του αρχικού κεφαλαίου που του δόθηκε από την περίοδο της πανδημίας ακόμα. Και λέμε ότι αυτά όλα που τα έχει παρουσιάσει ο Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένα πακέτο μαζί με πολλά άλλα. 800 ευρώ ο κατώτατος μισθός με την αριθμική αναπροσαρμογή, όχι αυτόματη, ελεγχόμενη κάθε χρόνο, ας πούμε. Μαζί με την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα ολόκληρο πακέτο μέτρων. Και λέμε ότι αυτό, παιδιά, είναι 5,9 δις. Αυτά τα 5,9 δις, 5,5 είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το δικό του πακέτο μέτρων που είχε εξαγγείλει. Αυτό το 5,9 δις είναι αυτό που μπορούμε, αλλά με αυτά τα 5,9 δις μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Μπορούμε να κάνουμε δουλειά υπέρ των ανθρώπων που πλήττονται κυρίως. Και ας μην είμαι, ας πούμε, εγώ που ο μεγαλόμισθος που παίρνω 2,5 χιλιάρικα, όχι εγώ, λέμε τώρα έτσι, το μήνα. Μιλάμε για τους ανθρώπους που παίρνουν 1.000, 1.200, 800, 900 και λιγότερα, και 600. Και τους συνταξιούχους. Λοιπόν, για αυτούς μπορεί να υπάρξει καινούριο μείγμα πολιτικής. Αυτό εμείς θα το διαδώσουμε με κάθε τρόπο, με κάθε δύναμη. Και αν μας πει κανείς ότι αυτό είναι λαϊκισμός, όπως μας λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τότε εγώ θα αναφωνήσω, ναι παιδιά, αν αυτό το ονομάζεται λαϊκισμό, σας ευχαριστώ πολύ, είμαι λαϊκιστής. Βέβαια, τα προγράμματα πολλές φορές έχουν διατυπωθεί και μάλιστα με πολύ ωραίο τρόπο. Συμφωνούμε. Οι υποσχέσεις έχουν διατυπωθεί επίσης πολλές φορές με πολύ ωραίο τρόπο. Επειδή όμως κανείς δεν είναι από παρθενογέννηση και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυβερνήσει, και η κυβέρνηση έχοντας το προηγούμενο χρονικό διάστημα δώσει πολλές υποσχέσεις και ηχηρές υποσχέσεις στην κοινωνία και δεν κατάφερε αυτές τις υποσχέσεις να τις κάνει πράξη, έχετε αντίπαλο και τον εαυτό σας. Δεν είναι αντίπαλος μόνο ο Μητσοτάκης. Ναι, μεταφέρεται ένα προβληματισμό, μια αντίρρηση που υπάρχει από Το οποίο φαίνεται αυτό στα δημοσκοπικά ευρήματα. Δηλαδή, αυτή η ιστορία των τιμών, της τρελής χούσας, και τις δημοσκοπήσεις ή των καυσίμων, δηλαδή, και εκεί πρέπει σε να ένα κάτι. Χρόνο η βενζίνα, το ξέρετε, γιατί και εσείς όχημα έχετε,
έχει αυξηθεί 60-70%. Α, τώρα πάλι ανεβαίνει. Ωραία. Αυτός ο κακομοίρης λοιπόν που έχει ένα παλιό αυτοκίνητο ή μια παλιομηχανή και είναι εργαζόμενος, βρίσκεται σε απόγνωση. Αυτός που είχε μάθει στο σπίτι να τρώει ψωμί, λάδι και τυρί, δεν μπορεί να αγοράσει τη φέτα. Η φέτα τώρα τρέχει από 13 στα 14 ευρώ. Δηλαδή η αύξησή της είναι 60%-70%. Δηλαδή είναι αναγκασμένος να αγοράσει τρόφιμα χαμηλής ποιότητας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πείνα. Ακούγεται ίσως λαϊκίστικο, αλλά πολλές φορές οι κυρίες και οι κύριοι που στηβάζονται στα παράθυρα και το παίζουν παράγοντες, τα golden boys όπως μου αρέσει εμένα να λέω, δεν ξέρουν ότι αυτό ο κακομοίρης που παίρνει 800 ευρώ, αν τα παίρνει, 750 ευρώ. 780. Ναι, 750 ευρώ. Που πρέπει να πληρώσει ένα νίκιο 300-350 ευρώ. Δηλαδή τα έξοδα, τα λειτουργικά του σπιτιού είναι 500 ευρώ. Με 350 ευρώ και με την υποχρέωση της βενζίνας για να πάει στη δουλειά του, φάει. Δεν μπορεί να ζήσει. Θα πρέπει να γίνει κλέφτης, να αναζητήσει δεύτερη δουλειά, δηλαδή να παίξει στο κομμάτι της παραοικονομίας. Πάντως, επειδή βάλατε λοιπόν ένα ζήτημα που πολύ το... και η κοινωνία και οι άνθρωποι μας το θέτουν όταν είμαστε έξω και και οι σύντροφοί σας το θέτουν οι ίδιοι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι... καλόπιστοι άνθρωποι το θέτουν. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε σε μια περίοδο αυτά τα 4,5 χρόνια που κυβέρνησε. Για αυτά που έκανε, για αυτά που κατόρθωσε, που ας φανεί υπερβολικό κατά την εκτίμησή μου, ήταν ένα μικρό θαύμα, δεν μπορεί να έχει κανείς αντίρρηση, διότι είναι τα αντικειμενικά. Με πολλές θυσίες από τον ελληνικό λαό, με πολλές θυσίες, τις οποίες επομίστηκε κυρίως το κομμάτι των μεσαίων στρωμάτων, καταφέραμε, βγάλαμε τη χώρα από το μνημόνιο, δεν το είχαν καταφέρει άλλοι. Βγάλαμε τη χώρα από την αυξημένη εποπτεία καλοκαίρι του 22, πανηγύριζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι είναι δικό του κατόρθωμα, είναι συμφωνία ήδη από το 18 η έξοδος από την αυξημένη εποπτεία, χωρίς πιστοληπτική γραμμή που έλεγε ο Στουρνάρας και οι υπόλοιποι της Νέας Δημοκρατίας ως αντιπολίτευση τότε. Ο Στουρνάρας δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Όχι καθόλου. Ναι, κεντρός. Μειώσαμε την ανεργία κατά 10 ολόκληρες μονάδες, αφήσαμε ένα ισχυρό οικονομικό στήριγμα στην ελληνική κοινωνία στους αυτούς που ήρθαν μετά. Τα 30 δις. Τη μοναδική σακούλα που είπε ο Τσίπρας στη Βουλή ότι παραδώσαμε στην ελληνική κοινωνία ήταν σακούλα με τα 37 δις. Από τα οποία πρέπει να πούμε ότι τα 9,5 δις ήταν λεφτά που εξοικονομήθηκαν από την τελευταία χρηματοδότηση του προγράμματος του μνημονίου. Δηλαδή ακόμα και εκεί, από τα λεφτά που πήραμε ως δόση, τελευταία δόση του μνημονίου, τα 9,5 δις τα αφήσαμε ως παρακαταθήκη στο ελληνικό κράτος. Αυτά και παραδώσαμε και μια οικονομία που είχε 9 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης. Και με χαμηλά πλεονάσματα, ναι, και συγχρόνως με... Η αλήθεια είναι ότι περίπου τους 8 πρώτους μήνες της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είχαμε μια ανωδική πορεία της οικονομίας. Έρχεται όμως η πανδημία και συγχρόνως όλα. Και το τελευταίο που πρέπει να πει κανείς, με ρυθμισμένο το χρέος, ώστε μέχρι το 2032 να μην υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για την αποπληρωμή του ελληνικού χρέους. Αυτά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε. Μα έκανε και τον νόμο Κατρούγκαλου που έθιξε πολλούς από τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Συμφωνούμε. Μα έκοψε το ΕΚΑΣ. Και υπήρχε βεβαίως και μια αλαζονία σε κάποια πρόσωπα και συμφωνούμε σε κάποια στελέχη. Δηλαδή, όταν κάνει σύσκεψη ο Σκουρλέτης και βάζει πόρτα στους δύο βουλευτές της Κερκέρα, συντρόφους και συναγωνιστές. Ναι, ναι. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του Παυλίδη, θα είχα ανακοινώσει την παρέτησή μου. Καλά, για τη Βάκη δεν συζητάμε, διότι εγώ τα χάσα. Το να μείνει, τουλάχιστον Παυλίδης είναι στο προσκήνιο. Κυρία Βάκη δεν εξελέγει βουλευτής. Και για τους δύο ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ προσβλητικό, ήταν και για τους δύο. Λοιπόν, έτσι, θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα δεν το ξεχνάει ο κόσμος. Όχι. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτά που λέτε και επισημαίνετε είναι πολύ σωστά και τα προβλήματα πιθανών αλαζονίας που υπήρχαν σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποια πρόσωπα. Δεν είπα ότι είχαν όλοι. Συμφωνούμε. Γιατί ο Γαβρόλου περπατούσε στην Κέρκυρα χωρίς αστυνομική φρουρά. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Δεν είναι ότι όλοι οι ίδιοι. Η αδικία που έγινε προς τη μεσαία τάξη είναι ομολογημένη από τον ίδιο τον Τσίπρα δημοσίως μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές. Τα μέτρα που σκοπεύει και προγραμματίζουμε να πάρουμε
προς ανακούφιση, με κάποια ανακούφιση των μεσαίων στρωμάτων, είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί δημοσίως, αλλά θέλω να σας πω ότι ανεξάρτητα από αυτά, δηλαδή τα επιμέρους λάθη, τις επιμέρους αδυναμίες, ακόμα και τα φαινόμενα σποραδικής αλαζονίας που επισημαίνεται και σωστά τα επισημαίνεται, υπάρχουν τα αντικειμενικά δεδομένα που δείχνουν ποιο ήταν το ρεζουμέ της οικονομικής διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Πάμε στο διάλειμμα. Και αμέσως μετά τοπικά, γιατί σήμερα ήσασταν εκεί στη Μεσογείο, Σας είδα. Στο ρεπορτάζ που έκαμε η Δώρα Ιασπρέα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Δεύτερη ενότητα της εκπομπής, ο κύριος Χρήστος Κουμουραϊτης, καλεσμένος σήμερα. Θέλω να δούμε μαζί ένα ρεπορτάζ και παρακαλώ τον κύριο Γκρίγκου να το ετοιμάσει για να μπούμε στα τοπικά. Πήγατε στη Μεσογγή. Όπου, ναι. Ο κόσμος είναι κυριολεκτικά στα κάγκελα. Αλλά δεν είναι μόνο τα προβλήματα τα οποία προκλήθηκαν λόγω του μεγάλου πλημμυρικού φαινομένου Μπάλος. Εδώ και είναι στην χρόνο. Πραγματικότητα, ναι, μια εγκαταλειμμένη περιοχή. Εγώ πρέπει να σας πω ότι πήγαμε το Συνεργείο Εξωτερικών Μεταδόσεων εχθές και κοίταζα το ποτάμι της Μεσογγής θυμωμένος. Διότι δεν μπορεί χρόνια τώρα αυτός ο σπουδαίος και όμορφος χειροβιότοπος να είναι τόσο εγκαταλειμμένος. Να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας, παραδείγματος χάρη, εκεί που είναι τα ρεμέτζα στην εκβολή του ποταμού. Να είναι οι δρόμοι διαλυμένοι, να μην υπάρχει ένα στοιχειώδες σχέδιο οργάνωσης του χώρου που χτίζει ο καθένας, πώς χτίζει όταν έχει ένα υγροβιότοπο δίπλα. Κοιτάξτε, τα κουβεντιάζαμε αυτά και όταν είχε ξεσπάσει ο Μπάλος. Ναι. Δηλαδή, και θυμάμαι τότε, καθώς κάναμε μια περασιά από τα μέρη εκείνα και με τον Αλέκο τον Αυλονίτη, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και με τον Θόδωρο τον Καλιατσάτο, τον πρώην περιφερειάρχη, είναι σχηματική αντιπολίτευση στην περιφέρεια, λέγαμε ένα πράγμα ότι προφανώς πρέπει να γίνουν άμεσα, γρήγορα, οι γενναίες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των αναγκαίων, όλα όσα πρέπει να γίνουν για να μην έχουμε ξανά πλημμυρικά φαινόμενα. Εντάξει. Παραδείγματος χάρη, αυτό που μάθαμε και σήμερα, ότι μετά από 1,5 χρόνο από όσα είχαν γίνει, τώρα λέει, συντάσσεται η προμελέτη με βάση την οποία θα προκηρυχτεί η μελέτη, που σημαίνει με βάση τα όσα γνωρίζουμε για τη λειτουργία της κρατικής μηχανής, όταν αυτή τη στιγμή δεν έχεις καν μελέτη, 1,5 χρόνο μετά. Εμένα άλλα μου έχει πει ο κύριος Λέσσης. Αυτά ανακοίνωσαν σήμερα οι επικεφαλής της διαμαρτυρίας, οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων. Εγώ ξέρω από τον κύριο Λέσση το εξής. Έκαναν οι υπηρεσίες του Δήμου της Νότιας Κέρκυρας μία καταγραφή των ζημιών και ένα σχέδιο δράσης για εργολαβίες προκειμένου να αποκατασταθούν. Το όλο ύψος, το όλο κόστος είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και από το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, όταν ήρθε ο Πέτσας και είχε κάνει και μία βόλτα μαζί με τον Στέφανο τον Κίκα εκεί, μου έλεγαν κάτι εκεί, θα τα δούνε τις επόμενες μέρες οι τηλεθεατές και οι κυρίες και οι κύριοι που είναι άρχοντες που μας βλέπουν, επίσης θα το δούνε, γιατί το λένε οι κάτοικοι που τους τα υποσχέθηκε ο Πέτσας. 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα στα δώσω. Και τελικά δεν έστειλε 1,5 εκατομμύριο ευρώ το Υπουργείο Εσωτερικών, έστειλε 400.000 στην περιφέρεια Ιωνιονήσων και δεν έχει γίνει ακόμα σήμερα μια προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Δήμο και την περιφέρεια να υπάρξει μια στοιχειώδης παρέμβαση, αλλά 400 χιλιάρικα ούτε για στραγάλια. Βάλτε το εργολαβικό όφελος, βάλτε το ΦΠΑ, βάλτε την αύξηση των υλικών, αέρα κουβέντα. Είναι η δεύτερη φορά που πάω στη Μεσογγή, διότι είχα παραβρεθεί και στην πρώτη συνάντηση, λαϊκή συνέλευση που την είχε οργανώσει ο ίδιος ο κύριος Λέσσης. Και ήταν παρόντες τότε και οι δύο αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες. Ο Κώστας Ζορμπάς και ο κύριος Ζορμπάς, ο κύριος Σοφανουδάκης και ήταν και ο συνάδελφός μου, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Λοιπόν, είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά, λίγους μήνες μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Από τότε, από αυτά που είχα ακούσει τότε, μέχρι αυτά που άκουσα σήμερα που έχει περάσει ένας χρόνος και μας τα ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι, ας πούμε, της κινητοποίησης, δηλαδή πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων,
δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Αυτό θέλω να πω, ότι υπάρχει μια καθυστέρηση η οποία με όλους τους ρυθμούς, τους βραδείς ρυθμούς διεκπαιρέωσης των έργων στο ελληνικό δημόσιο, αυτό δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Σημαίνει ότι κάποιος σε κάποιο γρανάζι αυτής της μηχανής δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Εάν θέλεις αυτό το πράγμα να το λύσεις, του δίνεις προτεραιότητα. Και εμείς ως κοινωνία δεν έχουμε βάλει και τα δάχτυλα από τον τύπο τον ήλιο. Θα φτάσω και σε αυτό, γιατί θέλω, με ενδιαφέρει πάρα πολύ για να γυρίσω στην κουβέντα που κάναμε με τον Άλεκο τον Αυλονίτη και τον Θόδωρο τον Γαλιατσάτου πριν από 1,5 χρόνο. Λοιπόν, το πρώτο που επισημαίνει κανείς είναι πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Το δεύτερο, επειδή πρέπει να αποδίδουμε τα του Κέσαρος το Κέσαρι, πρέπει να σας πω ότι το μόνο αντιπλημμυρικό έργο που έγινε τα τελευταία 20 χρόνια στη Μεσογγή είναι αυτό που έκανε η Περιφερειακή Αρχή Γαλιατσάτου στον κόμβο της Μεσογγής. Τελείωσε το 18, τις χρονιές 19 και 20 δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Όταν με την πρώτη ψυχάλα βγαίνανε με τις βάρκες για να χλεβάσουν και την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Αλλά για να συντηρηθεί αυτό το έργο πρέπει να καθαρίζονται τα ρέματα γύρω-γύρω. Πρέπει να καθαρίζονται. Πρέπει να πάει σε περίπου 3 χιλιόμετρα βάθος. Ακριβώς. Και να γίνει. Μέχρι τις κήτες. Πρέπει να γίνει όλο το έργο. Δηλαδή πρέπει, γιατί δεν έχει μία από τη Μεσογγή μέχρι το Πεντάτη πρέπει να πάει. Μπράβο. Και όχι μόνο εκεί. Και προς Άγιο Μανθαίο. Και προς Άγιο Μανθαίο. Λοιπόν, αυτό έχουμε το δεύτερο. Καταστροφές του κόσμου. Τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Το τρίτο είναι ότι εάν δεν υπάρξει συνεργασία του πολίτη με τις τοπικές αρχές, ώστε ακόμα και να γκρεμιστούν πράγματα τα οποία είναι χτισμένα νόμιμα, παράνομα, δεν ξέρω, εγώ λέω ότι είναι νόμιμα. Γιατί προφανώς κάπου... Εγώ λέω όμως ότι είναι και εξόφθαλμα παράνομα. Κάποιος μπορεί να έχει δώσει άδεια. Διότι έδειχναν κάτοικοι, δεν μπορεί ρε φιλέ, από τη μία πλευρά του δρόμου ο τράφος να έχει εύρος 5 μέτρα, 6 μέτρα και από την άλλη να γίνεται 1 μέτρο, δεν γίνεται. Εσύ έχεις πάρει κομμάτι του τράφου που είσαι παρόχθιος και εσύ έχεις πάρει ένα κομμάτι του τράφου που είσαι παρόχθιος. Εσύ, περιφέρεια, πρώην νομαρχία, γιατί δεν είναι θέμα ημερών της Κράτσα, αυτό είναι δεκαετίες πίσω. Ναι, ναι. Τι έχεις κάνει. Θέλω να δούμε το βίντεο μαζί με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους. Το έχουμε, κύριε Γκρίγου, την έτοιμο. Πάμε να το δούμε. Έκλεισαν σε πρώτη φάση τη γέφυρα της Μεσογγής. Θα ακολουθήσει, λένε, αποκλεισμός του κεντρικού δρόμου στον κόμβο των Μωραϊτίκων, αν οι αρμόδιοι δεν αναλάβουν τις ευθύνες τους και δεν ξεκινήσουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις που θα λύνουν οριστικά το πρόβλημα της περιοχής τους. Είναι οι κάτοικοι Μωραϊτίκων και Μεσογγής που συγκεντρώθηκαν το πρωί της Κυριακής στη γέφυρα της Μεσογγής, οι οποίοι συνέστησαν επιτροπή αγώνα και είναι αποφασισμένοι να ασκήσουν συνεχή πίεση προκειμένου να αποτρέψουν νέα πλημμυρικά φαινόμενα να καταστρέψουν τις περιουσίες τους και να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, όπως συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν. Μέχρι πότε κάθε που θα βρέχει έντονα θα τρέμει το φινοκάρδι μας? Ο αγώνας μας δεν ξεκίνησε σήμερα. Ξεκίνησε από το 2010 που πλημμυρίσαμε ξανά. Τονίζουμε ότι η σημερινή κινητοποίηση δεν έχει κομματικό ή παραταξιακό χαρακτήρα. Δεν έχουμε τίποτα προσωπικό με κανέναν. Το υδροφόρο ρέμα, όπως είναι χαρακτηρισμένο, και όχι ποτάμι, και η ασυνόμευσή του ανήκουν στην περιφέρεια. Οι παρόχθιοι δρόμοι ανήκουν στο Δήμο. Αυτά μας είπαν στην περιφέρεια. Δεύτερον, έχουν ξεκινήσει ήδη αντιπλημμυρική προμελέτη για ολόκληρη τη λεκάνη απορροής από Πεντάτη έως Μεσογγή, η οποία θα ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο και αμέσως θα προκηρυχθεί η σύνταξη μελέτης. Όμως πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς οι πολίτες. Δεν είναι δυνατόν να πετάμε ότι δεν χρειαζόμαστε μέσα στα ρέματα. Απαιτούμε την αποκατάσταση των ζημιών του ποταμιού εδώ και τώρα και με αντιπλημμυρικά έργα. Κύριε της Περιφέρειας, δεν έχετε καταλάβει το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Το ποτάμι για μας και τα παιδιά μας είναι μέρος της ζωής μας. Και δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε μικροπολιτική όπως μπορεί κάποιοι να νομίζουν. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Το παρόν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έδωσε μεγάλος αριθμός κατοίκων της ευρύτερης περιοχής αλλά και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μεταξύ άλλων, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας προευρέθηκαν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας Κωνσταντίνος Λέσης, ο συντονιστής της Νομαρχικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Μωραΐτης, ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Σταμάτης Πελάης, στελέχη της οργάνωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος, μέλη της Ομοσπονδίας Αγροτικών
Συλλόγων Κέρκυρας και εκπρόσωποι κοινοτήτων της Νότιας Κέρκυρας. Στο ΣΤΑΡΤ μίλησαν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας Κωνσταντίνος Λέσης και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Χλωματιανών Νίκος Κουρής. Αν κάποιο περπατήσει το ποτάμι της Μεσογείης, θα διαπιστώσει ιδίω μα, ειδικά στις εκβολές, ότι αυτά που έχουν γίνει είναι ασήμαντα. Και ενώ υπάρχει εξασφαλισμένη πίστοση, από ό,τι ακούω, από ό,τι πληροφορούμε, του ύψους των 400.000 ευρώ, βλέπω να μην ολοκληρώνεται ένα έργο, να μην ξεκινάει ένα έργο, έτσι ώστε να μειωθούν όσο γίνεται περισσότερο οι πιθανότητες ενός πλημμυρικού φαινομένου. Οι κάτοικοι λοιπόν ορθώς διαμαρτύρονται, ορθότατα κάνουν σήμερα τη διαμαρτυρία. Η μόνη διαφωνία μου που είπα είναι ότι έπρεπε να κλείσουμε το κόμβο και όχι τη γέφυρα της Μεσογείου για να μεγενθύνουμε την πίεση προς την εκτελεστική εξουσία. Εδώ και 18 μήνες, με παρέμβαση προσωπική δική μου, του κυβερνητικού βουλευτή, επισκεφτήκαμε τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πέτσα, ο οποίος επώνυμα, συγκεκριμένα, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση, δηλαδή πίστοση 400.000 ευρώ για το δημοτικό δρόμο, το παραποτάμιο, με φορέα υλοποίηση στην περιφέρεια Ιωνίων-Ίσων. Μέχρι σήμερα, όπως διαπιστώνετε και εσείς οι ίδια, το έργο αυτό δεν έχει υλοποιηθεί. Ουδέποτε η κυρία Περιφερειάρχης συνεργάστηκε με το Δήμο της Νότιας Κέρκυρας για έργα ουσίας στο Δήμο της Νότιας Κέρκυρας. Άρα, ορθώς διαμαρτύρονται οι κάτοικοι. Εγώ τους είπα ότι θα είμαι μπροστάρης. Όλα τα κόμματα της Βουλής πλην της Ελληνικής Λύσης ενημερώθηκαν από μένα με έγγραφα και για να πιέσουν την κυβέρνηση για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση. Σήμερα λοιπόν όλοι είναι εδώ και θα διαμαρτυρηθούν για αυτό που δεν έκαναν, ενδεχομένως ασκώντας κριτική εκεί που δεν πρέπει. Έχουν περάσει από την παραποτάμια ζώνη στρατηγοί, υποστράτηγοι, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δημοτικοί σύμβουλοι, δημάρχοι, τοπικά συμβούλια. Και μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί λύση. Το πρόβλημα και αυτό με απασχολεί και εμένα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Η δέσμευση του υπουργού που ήταν και του κυρίου Πέτσα ήταν 400.000. Τρίτη πρωί, 10 η ώρα, μπαίνει η οικονομική υπηρεσία το θέμα των χρημάτων 400.000. Ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα της περιοχής. Πιστεύω με την αποπεράτωση όλου της παραποτάμια ζώνης και των επαρκής φωτισμός, διότι το ποτάμι είναι ένας περιπετειακός χώρος ο οποίος περπατάνε το βράδυ ξένοι, υπάρχουν δραστηριότητες, υπάρχει το ξενοδοχεία, υπάρχουν εστιατόρια που περπατάει ο κόσμος. Πιστεύω θα λυθεί το πρόβλημα. Και σε ό,τι αφορά εδώ το θέμα του χωριού που πλημμυρίζει τακτικά, πρέπει να γίνουν κάποιες τεχνικές μελέτες, όχι προχειρότητες. Αυτά λέει ο κόσμος. Μα αξίζει τον κόπο να το περπατήσει κάποιος. Ναι, ναι. Και όσους μας βλέπουν και είναι παράγοντες, δηλαδή να πάνε από τις εγκαταστάσεις της Καθολικής Εκκλησίας Κέρκυρας με τα πόδια μέχρι τις εκβολές, θα δουν εκεί πέρα ότι τα αφήσαμε όπως κουβάλισε τα ξύλα και τα μπερδεμένα μάλιστα με δίχτυα για ηλιές το νερό της βροχής. Έτσι. Μία παρέμβαση που έγινε στο τέλος προς την μπούκα του ποταμού, σε εκβολές δηλαδή, με χαλίκια από την περιφέρεια, τίποτε. Σκεφτείτε ότι έχει γύρει το τοιχείο πάνω στο οποίο είναι ένα ρολόι της ΔΕΗ και ένα καλώδιο που είναι έτοιμο να σπάσει. Έχει ζητήσει τοπική κοινωνία να υπάρξει άμεσο ενδιαφέρον. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα ενδιαφέρον. Εκεί παίζουν τα παιδιά. Το απόγευμα, τα παιδιά της Μεσογείου πέσουν εκεί. Ναι. Αν δεν προχωρήσετε μία ευθεία πριν να εγκαταλείψουμε τον οικισμό της Μεσογείου, θα δείτε ότι αυτό που σας είπα, η τράφη όπως λέμε, δεν μπορεί από τη μία πλευρά να έχεις 4 μέτρα, 5 μέτρα εύρος και μετά να του έχεις κάνει μία μπούκα ένα μέτρο και τελικά να φαίνεται εκεί που εκβάλλει στη θάλασσα να έχει σπάσει όλα τα τυχεία και να έχει κάνει ζημιές. Ξέρετε, κάτι λοιπόν γίνεται εκεί. Επειδή είστε φυσιολάτρες και γυρνάτε, ναι, περπατώντας. Ο φυσιολάτρες και είχε κακή έννοια κάποτε. Όχι, γιατί. Εγώ δεν είπα τίποτα. Στα δικά σας τα χρόνια, εκείνοι που πηγαίνανε και κάνανε γυμνισμό στην Κρήτη. Αυτοί δεν ήταν φυσιολάτρες. Τους έλεγαν φυσιολάτρες στον τύπο.
Και μάλιστα, επειδή μάλιστα. Και εγώ είμαι παλιός. Και εσείς κάνατε γυμνισμό, δεν κάνατε? Γυμνισμό βέβαια, σταθερά. Έκανα και κάνω. Ναι. Φυσιολάτρης λοιπόν. Περπατάτε εν πάση περιπτώσει στην Ήπεθρο και τρέχετε και δεν ξέρω και τι άλλο. Και έχετε γυρίσει τη μισή καρύκλα, αν όχι ολόκληρη. Ναι, όλοι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ό,τι συμβαίνει στο ποτάμι της Μεσογείας υπάρχει σε 15 ακόμα μεγάλα ρέματα. Σωστά. Σε όλη την Κέρκυρα. Σωστά. Έτσι, όπου... Και παρεμβάσεις που δεν τιθασέβονται και δεν ελέγχονται από κανένα. Ακριβώς. Δηλαδή έχουμε δημοτικό έργο. Δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Έχω υπόψη μου ένα δημοτικό έργο γέφυρα να έχει κάνει. Η τοπική κοινωνία, κοινότητες. Να το έχει κλείσει ο άλλος και να έχει χτίσει. Ναι. Και να μην έχει υπάρξει καμία αντίδραση. Με αυτό τον έλεγχο, ο οποίος έλεγχος πρέπει να είναι και οι παρεμβάσεις αυτές, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι είναι το αντιδημοφιλές κομμάτι της πολιτικής που πρέπει να ασκηθεί. Γιατί είναι το κομμάτι στο οποίο ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης, όποιος είναι ο αρμόδιος κάθε φορά, είναι αυτός ο οποίος πρέπει να γίνει δυσάρεστος. Και πρέπει να γίνει δυσάρεστος γιατί πιθανόν, εάν πρόκειται να σωθεί η περιοχή στο ρέμα της Καβαλάρινας, ας πούμε, σημαίνει ότι πρέπει να γκρεμιστούν πράγματα. Ναι. Ναι. Με αυτή την προϋπόθεση, αν δεν γκρεμιστούν, δεν μπορεί να διορθωθεί στο ποτάμι η κατάσταση. Εγώ ωραία, στο ποτάμι του ποταμού έχω πάει, το έλεγα, 3 μήνες, νομίζω 4 μήνες, με μια βαρκούλα. Ένας φίλος που κατοικεί εκεί στην περιοχή, δεν έχω πρικόα στην περιοχή πάντως, με πήγε μετά τη γέφυρα προς τα μέσα. Όσο είναι ο δρόμος και το βλέπουμε, το εύρος του ποταμού είναι... 10 μέτρα, 15. Να. Με το που φεύγει από τη θέαση του δρόμου, αυτό γίνεται ένα στράφος. 1,5 μέτρο. 2 μέτρα. Ένα στράφος. Και εκεί πέρα καταλαβαίνεις βέβαια ότι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους δεν υπάρχουν. Έχουμε υπογράψει διεθνείς συμβάσεις για την προστασία τέτοιων υγροβιοτόπων. Και όσες φορές έχουν υποθεί κάποια πράγματα, Μπενάκης, Βγενάκης. Είναι έργο... Κύριε Μωραΐτη, δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Είναι, ερώτημα είναι αποκαλυπτικό και μια διαφθορά στο δημόσιο τομέα. Εγώ λέω ναι. Εγώ δεν διότι μπορώ ο ελεγκτικός πω... μηχανισμός του κράτους έπρεπε να έχει λειτουργήσει σε κάποιες των περιπτώσεων. Ξέρετε, μερικές φορές... Δεν μπορεί. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Δεν μπορεί. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορεί, δεν γίνεται αυτό. Θα πω όμως κάτι, θα προσθέσω κάτι σε αυτό που λέτε για να το κάνω λίγο το πρόβλημα ακόμα πιο δύσκολο. Δεν είναι μόνο ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός νοσεί ή αδρανεί ή δεν ξέρω τι. Είναι συγχρόνως ότι αυτός ο ελεγκτικός μηχανισμός, οι 10 υπάλληλοι εν πάση περιπτώσει που έχουν επιφορτιστεί με αυτό το έργο, εάν βλέπουν την αδράνεια των πολιτικών προϊσταμένων τους, βέβαια. Γιατί θα σπάσουν αυτοί το κεφάλι τους, θα χαλάσουν το στομάχι τους για να έρθουν σε σύγκρουση με τον πολίτη που μπορεί να είναι και γειτονάς τους και κουμπάρος τους και μπατζανάκι. Διότι είναι εκ του καθήκοντός. Σύμφωνα, αλλά πρέπει όμως να υπάρξει μια πολιτική κατεύθυνση. Αλλά και η πολιτική κατεύθυνση και η πολιτική δραστηριότητα και η πολιτική αντίληψη. Ωραία. Η πολιτική κατεύθυνση τώρα θα γίνει σαν την ιταλική ταινία «Τα παράπονά σου» στο Δήμαρχο, που μόλις ο Δήμαρχος άρχισε να εφαρμόζει αυτά που έλεγε προεκλογικά. Έπεσαν όλοι πάνω του να τον φάνε και να τον καθαιρέσουν. Γιατί αυτό είναι το. Αυτό είναι ναι. Το ζήτημα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Κόστους, ας πούμε. Και αυτό είναι ένα ερώτημα λοιπόν που καθώς μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο αυτοδιοικητική, θα έχετε την ευκαιρία να το απευθύνετε στους υποψήφιους. Καλό κουράγιο, σύντροφοι. Να σας πω με το ψηφοδέλτιο τι κάνετε. Το Πασόκ είναι άλλο εκείνο σήμερα το ψηφοδέλτιο. Ναι, το είδα, το διάβασα. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει δυστοκία, ψάχνουν τις 2 γυναίκες. Σε εμάς δεν ακούγονται υπάρχει και άσχετα ονόματα. Όχι, απλώς εμείς υποθέτω ότι σε καμιά δεκαετία μέρες θα μπορούμε να το ανακοινώσουμε κι εμείς. Δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία, θα μου το επιτρέψετε αυτό. Καλά, εγώ ξέρω ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι οπωσδήποτε. Δεν έχει σημασία, εκτός από τον Αλέκο τον Αυλό. Γι' αυτό είναι οπωσδήποτε. Εκεί μπορώ να βάλω και στοίχημα. Η Φωτεινή Βάκη δεν τη βλέπω να επιστρέφει στην τοπική εντός αγωγικών πολιτική. Έχει κάνει την επιλογή της να συνεχίσει να φιλοσοφεί στο Πανεπιστήμιο. Στην Αθήνα. Ως φιλόσοφος εννοώ. Όχι. Όχι, νομίζω ότι ασκεί πολιτική δράση, μόνο που έχει επιλέξει να το κάνει στην ευρύτερη περιφέρεια της Αθήνας ή μέσα από την οργάνωση των πανεπιστημιακών δασκάλων. Επομένως, πότε θα το ανακοινώσετε? Νομίζω ότι σε 10 μέρες θα είναι έτοιμο. Δεν έχετε δυστοκία κι εσείς?
Όχι, δεν υπάρχει. Τώρα ειλικρινά. Δεν υπάρχει, όχι. Ότι δηλαδή... υπάρχουν πολλοί υποψήφοι, ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι ένα ψηφοδέλτιο που συμβολίζει ταυτόχρονα πολλά πράγματα και διεύρυνση και ποιότητα και αντίληψη και κοινωνικό και πολιτικό αγώνα δεν το χτίζει εύκολα. Το ψηφοδέλτιο θα είναι ανανεωμένο 50%? Στα 3/5 του. Α. Μπορεί και παραπάνω, αλλά ναι, σίγουρα στα 3/5 του θα είναι ανανεωμένο. Θα περιέχει ονόματα, σας διαβεβαιώνω, που είναι ονόματα που η κοινωνία τα ξέρει. Εδώ, εννοείται, της γειτονιάς μας. Να ζουν εδώ όμως. Εδώ ζουνε, έχουν κοινωνικές αναφορές, με διαφορετικές ιδιότητες ο καθένας. Και, εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν θέλω να... Η πολλή ονοματολογία φθείρει και τους ίδιους τους υποψήφιους, έτσι. Και να τους προφυλάξουμε για το εκπλήξεις. Και να προφυλάξουμε και εμάς από εκπλήξεις. Εννοείται. Εκεί κι αν είναι. Ναι. Γι' αυτό θα έχετε την ευκαιρία. Ωραία. Σε λίγο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε εδώ που τα είπαμε. Και εγώ ευχαριστώ κυρίες πολύ. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Καλώς, μάλλον καλή εβδομάδα να έχουμε.